Σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνουμε έναν απλό φαγητό, είναι φασόλια βραστά. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Έχω πάρει μισό κιλό ξηρέα φασόλια, τα οποία έχω βάλει από τη νύχτα να φουσκώσουν σε νερό. Θα τα βάλετε τα φασόλια και θα βάλετε και 2-3 δάχτυλα από πάνω να ταχώνει το νερό για να τραβήξουν, διότι όπως βλέπετε τα ξηρά είναι τόσο μικρά και όταν φουσκώσουν τριπλασιάζονται, όχι μόνο διπλασιάζονται, βλέπεις δε πόσο έχει γίνει. Ναι, βοηθάς το ψήσι. Ναι, έπλυνά τα και έβαλα τα μέσα σε νερό να φουσκώσουν. Ωραία. Σέλενον όσο θέλουμε βάζουμε, είναι από το μέσα, από την καρδιά όπως λέμε εμείς, του σέλενου, για να μην είναι σκληρό και να το μασάτσε, να είναι τσινές ίνες, να μην μπορείς να τις μασίσεις. Μπορείς να το φάεις έτσι ομό. Ακριβώς, και φιλαράκια φρέσκα, να μην είναι σκληρά. Καρότο, έναν καρότο έχω εδώ και μία πατάτα μέτρια, κομμένη σε κύβους. Θα χρειαστούμε και λάδι μετά στο πιάτο μας. Ναι, και το αλάτι, το λάδι και το λεμόνι και ξανά αλάτι που θα τα σερβίρουμε στο πιάτο μας. Ο καθένας. Ναι. Είναι απλά υλικά και λίγα υλικά. Σήμερα τους έχω αλλάξει πάλι το νερό και το νερό είναι περίπου 1,5 λίτρο. Και θα τις βάλω να βράσουν στη φωτιά μου. Όταν κοχλάσουν και κάπου τον αφρόν, έτσι που τις ξεπλένουν όλες στο τρυπητό. Εγώ βγάζω τον αφρόν απλώς. Μάλιστα. Και προσθέτω τα λαχανικά. Μάλιστα. Τα λαχανικά έτσι αρκούν να ψηθούν ιδιαίτερα. Αν δείτε βέβαια ότι λίγο το νερό, να βάλετε ζεστό. Προτιμότερο ζεστό. Ναι, προτιμότερο ζεστό, να συνεχίσετε. Και θα τα αφήσουν να ψηθούν. Μάλιστα. Αυτό είναι. Και στο τέλος θα βάλω το αλάτι, όχι από την αρχή. Στα όσπρια δεν βάζουμε από την αρχή το αλάτι. Θα καθαρίσουμε τον αφρό. Θα αφαιρείς τον αφρό τώρα. Ναι, ξαφρίσαμε όπως λέμε εμείς στην Κύπρο. Αφαίρεσες δηλαδή τον αφρό. Κάμαμε το πράσινο. Θα προσθέσω τα λαχανικά. Ώρα να προσθέσεις τα λαχανικά σου. Τα λαχανικά, ωραία να έχει μέσα. Όπως τα προτιμάτε, θέλετε πιο λίγα. Και θέλετε και πιο λίγα φασόλια για πιο λίγα άτομα. Ναι, εμάς για πιο πολλά άτομα. Τα 2 άτομα να βάλεις πιο λίγα. Και θα βάλουμε και λίγο μελάκι. Τα φασολάκια μας είναι έτοιμα. Βάλω σε ηλιές που πάνε. Βάρουμε σε λαδάκι, βάζουμε λαδάκι. Φασόλες, το αγαπημένο μου φαγητό, και λεμονάκι από πάνω. Έχουμε βάλει λαδάκι. Συνήθως εγώ βάζω και λίγο άλλας επιπλέον. Καλές, ελάχιστον άλλας να βάλω. Τέλεια λίγο. Θα το κρεμμυδάκι σου όλα. Ό,τι πρέπει. Εντάξει. Κάντε και εσείς φίλοι μας φασόλια βραστά. Γράψτε μας τα σχόλια σας και να είστε καλά. Τρώει τις φασολούδες της η Ελίζα.